στον Οδυσσέα Γραμματικάκη να μας δώσει έτσι ένα περίγραμμα του τι ισχύει για τα θέματα που έκανε τις εξαγγελίες σήμερα η κυρία Ζαχαράκη και νομίζω ότι επιτέλους έγινε το αυτονόητο που θα έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Η τρίτεκνη σε μια χώρα η οποία είναι από τις χώρες με το σοβαρότερο δημογραφικό πρόβλημα παγκοσμίως να κάνει το αυτονόητο και με κόστος το οποίο είναι απόλυτα διαχειρίσιμο. Να ορίσει, να δώσει τα προνόμια των πολίτευνων και στους τρίτεκνους. Ακριβώς. Τάκη, και αυτό είναι και το πιο σημαντικό νέο στις εξαγγελίες της κυρίας Ζαχαράκη που έγιναν πριν λίγο με διπουργική συνέντευξη. Στην ουσία ήταν εξειδίκευση των μέτρων, όπως είπε σωστά, που είχε αναγγείλει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Οπότε αυτό νομίζω με την εξίσωση των τρίτεκνων με τους πολίτεκνους είναι το πιο σημαντικό μέτρο στήριξη αυτή τη στιγμή. Και το πιο αυτονόητο που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς. Και αφορά 200.000 οικογένειες. Η αναγνώριση, να πούμε, ότι θα είναι φόρου ζωής για τους τρίτεκνους και θεσπίζεται αυτόματα ψηφιακά μέσω του gov.gr. Να πούμε ότι υπάρχουν και αλλαγές σε επιδόματα και στην στήριξη των εργαζομένων γονέων. Υπάρχει και μια σχετική κάρτα, άμα την έχει το control, να τη δούμε έτσι, ναι. Με κάποια. Με τα μέτρα τα οποία, τα πιο σημαντικά μέτρα τα οποία εξειδίκευσε η κυρία Ζαχαράκη. Έχουμε επίσης την πρόσβαση στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Εκεί πέρα ανοίγουν και 20.000 νέες θέσεις ιδιωτικούς και δημόσιους σταθμούς στη χώρα. Φαντάζομαι και τα προτεραιότητα στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες. Ναι, ακριβώς. Και θα υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένας προϋπολογισμός 70 εκατομμύρια ευρώ που θα τρέξει από το τέλος Οκτωβρίου για τη χρηματοδότηση, έξτρα χρηματοδότηση βρεφονιπιακών σταθμών στη χώρα, Τάκη. Να πούμε ότι υπάρχει φόρο απαλλαγή των νέων γονέων όπου θα είναι 5.000 ευρώ ετησίως έως 12 μήνες από την απόκτηση του τέκνου και θεσπίζεται. 5.000 από το δηλωθέν εισόδημα θα αφαιρούνται 5.000 για την φορολόγηση. Ακριβώς. Μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως. Και θεσπίζεται επίσης η φοροαπαλλαγή των βάουτσερ που δίνει επιχειρήσεις στους γονείς, αγιά επίσης για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Δεν ξέρω, μπορούμε να δώσουμε την κάρτα στον αέρα. Θα σε διευκολύνει και εσένα για να τα περιγράψεις όλα αυτά που λες. Ορίστε, εδώ είναι τα βασικά μέτρα τα οποία έχουμε από τις ανακοινώσεις κυρία Ζαχαράκη, 20.000 νέες θέσεις ευρωφωνηπιακούς, η πανελλαδική εφαρμογή του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς, το οποίο έχει ένα προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια ευρώ και έχει ήδη πιλωτική εφαρμογή σε 62 δήμους της χώρας. Θα γίνει εκεί πέρα και ένας διπλασιασμός των βάουτσερ και από τις αρχές του 2025 θα έχουμε νέα πράξη για εφαρμογή σε όλους τους δήμους της χώρας. Μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, είναι μόνο σε 62. Έχουμε επίσης το παρατηρητήριο, με συγχωρείς, για το δημογραφικό, το οποίο θα δημιουργηθεί ως μια ψηφιακή πλατφόρμα, το οποίο θα παρατηρεί τα οριζόντια μέτρα τα οποία γίνονται για το δημογραφικό πρόβλημα στην χώρα. Νομίζω ότι αυτά είναι οι βασικές εξαγγελίες που ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Έχουμε επιπλέον παροχές, όπως την άμεση κατάργηση φόρου 15% στις ιδιωτικές ασφάλειες υγιών για τα παιδιά τα οποία έθανε μέχρι 18 ετών, δαπάνε 17 εκατομμύρια ευρώ και δωρεάν προληπτικός έλεγχος γονιμότητας σε γυναίκες από 30 έως και 35 ετών, καθώς και δαπάνε 4 εκατομμύρια ευρώ για τον πρώτο χρόνο και 800.000 ευρώ για κάθε επόμενο έτος. Να πούμε τάκι. Λοιπόν, πρέπει να σου πω το εξής. Όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, δεν θα πω όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, θα το διορθώσω λίγο, τα τελευταία 20-25 χρόνια. Ακούω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Έχουν γίνει ειδικές επιτροπές στη Βουλή, έχουν τέλος πάντων γίνει μελέτες, έχουν προκύψει πορίσματα, έχουν ακουστεί απόψεις δεξιά και αριστερά από ανθρώπους που ειδικεύονται και τέλος πάντων το χειρότερο απ' όλα έχουν βγει στην. Το βλέπουμε κατά καιρούς και το δείχνουμε κιόλας, οι στατιστικές που περιλαμβάνουν τη χώρα μας, νομίζω στις 5 χώρες της Ιφιλίου με το σοβαρότερο δημογραφικό πρόβλημα, με τη μείωση δηλαδή. Είναι ένα θέμα που έχει η Ευρώπη γενικότερα, αλλά εμείς το έχουμε 2 φορές περισσότερο. Και όσα χρόνια τα ακούω και κάθε 3 και λίγο οι κυβερνήσεις προγραμματίζουν ένα ολιστικό σχέδιο και τελικά καταλήγουμε λίγο, 5 μέτρα, 3 μέτρα, 2 μέτρα, 1 μέτρο. Νομίζω ότι λείπει αυτό που θα περίμενε να ακούσει κανείς, ένα ισχυρό μήνυμα στην κοινωνία ότι η πολιτεία είναι εδώ και στηρίζει τα νέα ζευγάρια,
το στεγαστικό, ακριβώς, το θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών, η βραφονιπιακή σταθμή, είναι όλα αποσπασματικά μέτρα και δεν ξέρω στο φινάλε και αν φτάνουν ως μήνυμα εκεί που θα πρέπει να φτάσουν στους νέους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν οικογένεια. Είναι λείπει αυτό που λέμε ένα ολιστικό σχέδιο. Και με αρχή, μέση, τέλος. Και κίνητρα για την περαιτέρω... Το ίδιο πράγμα λέμε. Αυτό. Ένα σχέδιο το οποίο να δίνει κίνητρα και να κάνει τους νέους ανθρώπους να νιώθουν ασφάλεια ότι το κράτος είναι δίπλα τους. Ακριβώς. Για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και δεν ξέρω αν φτάνει το γεγονός ότι θα έχουν, ξέρω εγώ, έκπτωση στο φόρο για κάποια χρόνια ή τα βάουτσερ, ναι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Ειδικά η στέγη είναι το μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Ακριβώς. Οδυσσέα μου, πολύ σε ευχαριστώ.